Γεια σου, Λεράκη μου. Σε αυτό το επεισόδιο θα δείξουμε, επί ευκαιρίας έχω ένα μηχανάκι και μου ήρθε η ιδέα, γιατί και πολλά παιδιά με έχουν ρωτήσει στο κανάλι, μου κάνει διακοπές στο μηχανάκι, δεν παίρνει, δεν στέλνει ρεύμα καλό, δεν σφινθυρίζει μια, σφινθυρίζει μια, όχι. Και είναι μια ευκαιρία να δείξουμε λίγο τι να τσεκάρουμε για να αποκλείουμε καταστάσεις και να βρούμε τι φταίει, πώς να κατευθυνθούμε. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ πέρα θα φτάσουμε τι φταίει, το έχω εντοπίσει, αλλά θα δείξω σιγά σιγά τι κοιτάμε, πώς μετράμε, τι ελέγχουμε για να το βρούμε. Από αυτά που ξέρω τώρα, έτσι. Τώρα αν κάποιος άλλος ξέρει κάποια άλλα πράγματα, δεκτά και ευχαρίστωση. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο στο μηχανάκι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο, εντάξει, μην κοιτάτε, είναι λίγο ταλαιπωρημένο. Λοιπόν, δεν στέλνει ρεύμα. Μια στέλνει, μια δεν στέλνει. Λοιπόν, πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να βγάλουμε το φανάρι. Και πιστεύω είναι κάτι που πολύ ξέρετε. Εάν φταίει η κλειδαριά. Εάν βγάλουμε την κλειδαριά, τη φύση της κλειδαριάς. Εδώ. Μισό λεπτάκι. Εάν βγάλω τη φύση της κλειδαριάς, το μηχανάκι παίρνει. Και καλό να είναι, το μηχανάκι θα παίρνει, να το ξέρετε αυτό. Οπότε αν είχε πρόβλημα κλειδαριά, γιατί μου έχει τύχει πολλές φορές να φταίει η κλειδαριά, θα έπαιρνε τώρα. Για να το δούμε. Μπα, ρεύμα στέλνει, φαίνεται γιατί πάει να σκάσει, αλλά δεν παίρνει πάλι. Ας κλείσουμε το διακόπτη. Οπότε αποκλείουμε την κλειδαριά. Πάμε προς τα κάτω. Να δούμε σε κάτι. Να πάμε σε ποινία και μάτι. Μια εύκολη λύση, δηλαδή, ξέχασα να το πω στην αρχή, είναι να δείτε το μπουζί. Φυσικά το πρώτο που θα κάνετε όλοι είναι να αλλάξετε ένα μπουζί. Μετά το δεύτερο τώρα ήταν η κλειδαριά. Πάμε να δούμε εδώ που πονάει κιόλας πιο πολύ, γιατί είναι και πιο δύσκολο να αλλάχτεί και είναι και πιο ακριβό. Λοιπόν, παίρνουμε το πολύμετρο, το βάζουμε στην έδειξη που μετράει ομική αντίσταση και να μετρήσουμε με τη σειρά. Πρώτα μετράμε το μαύρο κόκκινο που είναι το ποινίο. Εμείς στο σχολείο κάναμε και πλάκα. Στα διαλύματα πηγαίναμε σε κάποιον που δεν ήξερε πολλά από μηχανάκια και το βγάζαμε και δεν μπορούσε να το βάλει μπροστά στο σχόλασμα. Τον αφήναμε λίγο παιδευόταν και μετά το βάζαμε. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πόσο μετράει το ποινίο. Το ποινίο έχει 17 και 7 δείχνει. Το ποινίο θα έπρεπε να έχει πάνω από 40. Οπότε το ποινίο φταίει. 40 με 50 παίζει. Λοιπόν, για να δούμε και το μάτι, το μπλε. Έχει 12,5, 12,4, 12,5 παίζει. Πάνω από 12, 12, 12 με 10, όπα, έφυγε η γύρωση. Να το, 12 με 14. Θα πρέπει να έχει, πάνω από 12 τέλος πάντων, οπότε είναι εντάξει. Οπότε, το ποινίο μας είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, το βγάζουμε και προχωράμε. Λοιπόν, επειδή χάνει και λαδάκι, να τη βγάλω, να βάλουμε και φλατζόκολα. Να είναι σωστό, γιατί βλέπω εδώ κάτω, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Αν φαίνεται, να το έχει λαδάκι. Οκ, τη βγάζω και το βλέπουμε στον πάγκο. Λοιπόν, η βολοπλακέτα, η πλακέτα με τα ποινία. Πήραμε και ένα ποινίο ανταλλακτικό και θα ξεβιδώσουμε το ποινίο να κολλήσουμε το καινούριο.
Η βουνοπλακέτα είναι λιφάν. Και να πω την αλήθεια, από την αρχή το υποψιαζόμουν ότι κάτι τέτοιο φταίει. Γιατί το υπόλοιπο μηχανάκι είναι γνήσιο. Honda. Αυτό ήταν το λιφάν και συνήθως τα λιφάν δεν είναι και τόσο αξιόπιστα. Καινούριο πινιάκι. Θα βάλω λίγο το καλά ενσταθεί και τα αλλάζουμε. Λοιπόν, το αλλάξαμε, το κολλήσαμε, το βιδώσαμε. Εδώ είναι το παλιό. Και παρατήρησε ότι έχει φέρει εδώ. Αυτό πρέπει να ήταν και η αιτία. Ήταν από κάτω, δεν φαινόταν, ήταν, γιατί είναι έτσι. Ήταν από κάτω. Μάλλον αυτό φταίει. Λοιπόν, θα το βάλουμε πάνω. Να δούμε αν θα πάρει και το μηχανάκι μπροστά. Είχα δίκιο. Λοιπόν, βάζουμε τα καλώδια. Και βάζουμε μπροστά. Να δούμε τι κάναμε. Καλώδια. Γιατί έχει πέσει, κόψει, ράψε. Είναι απαλού η πλεξούδα. Απαλόβουλα πλακέτα. Λοιπόν, τα βάλαμε όλα. Η στιγμή της αλήθειας. Κάτσε να βάλουμε στα μην τα αρπάξει κανένα πολλά. Λοιπόν, για να δούμε. Αυτό ήταν φιλαράκι. Το ποινί της υψηλής έρχεται. Δουλεύει. Κάτω το σβήσουμε για να ακουγόμαστε. Αυτό ήταν άλλο ένα βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας βοήθησε και να σας άρεσε. Όπως κάθε φορά, τα λέμε στο επόμενο.